βιωματική εκπαίδευση. Θα θέλω να μου πείτε τι περιλαμβάνει, τι σημαίνει βιωματική εκπαίδευση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχατε με φοιτητές εδώ του Θερμοκρήτου Πανεπιστημίου. Τι σημαίνει βιωματική εκπαίδευση? Είναι μια εξοικειωμένη δράση του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, της Μονάδος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητος, και εστιάζει στο να μαζέψει νεαρά παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται και είναι δυνητικοί επιχειρηματίες, και μέσα από μια διαδικασία απλής πρώτης διδασκαλίας και στη συνέχεια πράξης να προσπαθήσουν να καταρτήσουν, να συντάξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, επεξεργαζόμενοι την ιδέα που έχουν, να τη βάλουν σε κάποια καλούπια, σε κάποιο τύπο, από τον οποίο στη συνέχεια θα ερωτηθούν από τους δασκάλους που ξεκινάνε την εκπαίδευση αυτή, με κάποιες ερωτήσεις από τις οποίες θα βγάλουν τα συμπεράσματα αν οι φοιτητές αντελήφθησαν την πραγματικότητα, τι σημαίνει δηλαδή επιχειρηματικό σχέδιο, που πρέπει να προσέξουν περισσότερο, που πρέπει να προσέξουν λιγότερο και πώς αυτό που θα κάνουν θα έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Mm-hmm. Αποτελεί δηλαδή ένα εφαλτήριο να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δράση? Οι περισσότεροι που παίρνουν ένα πτυχίο από το Πολυτεχνείο ή από το Πανεπιστήμιο, από μια ανώτατη σχολή, είναι θεωρητικοί. Ναι. Η πράξη θέλει άλλα πράγματα. Και οι μοντέρνες, οι σύγχρονες επιχειρήσεις, έστω και ας είναι του ενός ατόμου ή των δύο-τριών, δεν έχει σημασία να είναι μεγάλη επιχείρηση, εάν δεν έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, δεν έχουν ένα μπούσουλα, δεν έχουν ένα αντικειμενικό σκοπό στον οποίο πρέπει να κατευθυνθούν. Επομένως, είναι το καλύτερο να πάρει τις βασικές γνώσεις, τα θεμέλια για να κάνει την ιδέα του, να την αποτυπώσει και να μπορεί να την ακολουθήσει. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν μπορεί καθοδόν να την τροποποιήσει, να την διαφοροποιήσει. Αλλά θα πάρει όλες τις βασικές αρχές, τα σημεία που πρέπει να προσέξει και τον τύπο, τη δομή που πρέπει να κάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Τι δυναμική παρουσιάζει σήμερα το Δημοκρήτου, σε αυτό το επίπεδο επαγγελματικής κατεύθυνσης των φοιτητών? Θα έλεγα σημαντικά υψηλή. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, έχει ανταποκριθεί και όχι μόνο σε δράσεις βιωματικής εκπαίδευσης και σε άλλες συνέργειες και με τις προτάσεις του για στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης και το Δημοκρήτιο και το ΤΕΙ της Καβάλας. Και είναι πολύ σημαντικό να πεις ότι έχεις την ακαδημαϊκή παύλα ερευνητική κοινότητα στο πλευρό σου όταν επιχειρείς να δώσεις νότες καινοτομίας που συνεπάγονται, που εξυπακούεται ότι θα ακολουθήσουν τις δράσεις της έρευνας και ανάπτυξης, που χωρίς ερευνητική κοινότητα δεν μπορείς να τις κάνεις. Και το λέτε τώρα εσείς, γιατί είστε επικεφαλής μιας σημαντικής επιχείρησης στην Ελλάδα, της Πρίσμα, μιας επιχείρησης που εξάγει ηλεκτρολογικό υλικό στο εξωτερικό και στο πείραμα του ΣΕΡΝ. Οπότε έχετε το δικαίωμα να το λέτε αυτό το πράγμα. Το ότι χωρίς έρευνα δεν πάμε, δεν προχωράμε. Ξέρετε, η έρευνα δίνει μακροπρόθεσμα ωφέλη. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο βιαστικοί πάντα. Θέλουμε να κάνουμε σήμερα κάτι, να επενδύσουμε σήμερα και να έχουμε αύριο αποτελέσματα. Δεν γίνεται. Θα περάσουν κάποια χρόνια, όπως και σε εμάς περάσαν 7-8 χρόνια, μετά από συστηματική και πολύ επίμονη και εστιασμένη έρευνα, βγάλαν προϊόν το οποίο έχει αυτή τη στιγμή παγκόσμια αγορά. Εσείς είστε συνεχώς στην έρευνα πάντα, στην δική σας επιχείρηση. Χωρίς έρευνα δεν γίνεται. Χωρίς έρευνα δεν γίνεται. Η καινοτομία της Prisma ηλεκτρονικά είναι ότι έχει ένα συμβούλιο επιστημονικό και συμβουλευτικό, το advisory board όπως λέμε, που δεν το έχουν ελληνικές επιχειρήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι κάνει έρευνα. Έχει στα 56 άτομα, τα 18 άτομα ασχολούνται με έρευνα. Καταλαβαίνετε ότι τα ωφέλη είναι απτά. Και ταυτόχρονα κρατάμε κάποιους επιστήμονες, κάποια καλά μυαλά, δεν τα αφήνουμε να πάνε έξω, τα κρατάμε εδώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φοβερή επένδυση για τον Έλληνα επιστήμονα. Τα κρατάτε εδώ, τα ενσωματώνεται δηλαδή σε κάποια επιχείρηση και εργάζονται? Ακριβώς. Κάποια μένουν, κάποια φεύγουν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποκτούν τεχνογνωσία, η οποία είναι πολύ υψηλού επίπεδου και η απόδειξη είναι η ικανότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα πολλών επιχειρήσεων από την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε προγράμματα με ευρωπαϊκούς εταίρους και όχι μόνο ευρωπαίους, τα οποία είναι παραγωγής πολύ υψηλής τεχνολογίας. Πάντως έχω μείνει έκπληκτη στην Αλεξανδρούπολη που βρισκόμαστε, με την ποιότητα των επιχειρήσεων. Δηλαδή βρίσκεις επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, από τρόφιμα μέχρι ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις. Όλη την γκάμα έχετε. Η καινοτομία καταρχάς δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεγάλων ή των τεχνολογικών επιχειρήσεων. Και τα τρόφιμα ποτά, οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα ή την εκμετάλλευσή του και το μεταποιούν,
έχουν αναπτύξει δραστηριότητες στο εξωτερικό. Υπάρχουν προϊόντα που φεύγουν από τον Εύρο και φτάνουν στη Νέα Υόρκη. Ναι. Όπως το ελληνικό γιαούρτι. Υπάρχουν προϊόντα αλλαντικά τα οποία έχουν κυριαρχήσει όλο τον κόσμο. Υπάρχει ξυλία, υπάρχουν αλευρά, υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει όμως και τεχνολογία που εξάγεται. Ναι, το θέμα μας είναι και η αποστολή μας είναι σαν Περιφερειακό Συμβούλιο να βάλουμε τον επιχειρηματία να συνεργαστεί με την ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία διαθέτει εργαστήρια εξειδικευμένα και εξοπλισμό τεχνολογίας εχμής και να δείξουμε ότι ενωμένοι μπορούμε. Αλλιώς μόνοι μας ο καθένας θα κάνει λίγα πράγματα και σε χαμηλούς ορίζοντες. Να. Σαν Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες σκέψεις να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την λειτουργία θερμοκοιτίδων, δηλαδή μικρών νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εστιασμένες σε συγκεκριμένα αντικείμενα και θα επιχειρήσουν να ερευνήσουν ή να προϊοντοποιήσουν κάποιες ιδέες που έχουν, αλλά σε ειδικό περιβάλλον το οποίο η περιφέρεια θα βάλει την ομπρέλα της για να μπορέσει να υποστηρίξει όλους αυτούς τους νεαρούς επιστήμονες να φύγουν από τη μιζέρια και να προσφέρουν θετικά στην Ελλάδα, στο εθνικό πρώτα αλλά και στο περιφερειακό χώρο. Μάλιστα. Άρα κάτι ετοιμάζετε. Κάτι ετοιμάζουμε σαν περιφέρεια και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν και επιχειρηματίες. Ήδη έχουμε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση. Η δε συλλογή και καταγραφή αποτύπωση των καινοτόμων επιχειρήσεων άφησε και εμάς τους ίδιους που βιώνουμε στην περιφέρεια έκπληκτους από τη δυναμική που υπάρχει στον χώρο.